Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν το μάρμαρο των πρόσθετων μέτρων που συμφώνησε η κυβέρνηση με την Τρόικα για να μπουν μέσα σε δύο χρόνια στο Ταμείο του Κράτους επιπλέον 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα θα βγάλουμε από την τσέπη μας? 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και άλλα 5 δισεκατομμύρια του χρόνου. Θα έβαζα ανθρώπους να δουλέψουν, να βγάλουν λεφτά για να μου δώσουν. Μόνο από το κόψιμο των αποδοχών στο δημόσιο και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, οι μισθωτοί θα επιβαρυνθούν με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί από Νοέμβριο θα κόψει συνολικά από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων 150 εκατομμύρια ευρώ φέτος και άλλα 950 εκατομμύρια το 2012. Οι δε συνταξιούχοι θα χάσουν 740 εκατομμύρια ευρώ σε δύο χρόνια. Οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων θα κοπούν κατά 20%. Οι κύριες εξίσεις κατά 4, ενώ το ψαλίδι σε επικουρικές συντάξεις θα φτάσει σε ορισμία ακόμη 20%. Κόβουν τους μισθούς, ο άλλος δεν έχει αγοραστική επιφάνεια. Θα πέσουν όλα, είναι λογικό, δεν χρειάζεται να είσαι οικονόμος. Το νέο τέλος στα ταμεία του κράτους, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ του χρόνου, επιβαρύνοντας για μία ακόμη φορά εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες ξεχνάνε τις φοροαπαλλαγές που είτε θα καταργηθούν είτε θα ψαλιδιστούν σημαντικά, επιβαρύνοντας τους φορολογούμενους με 1,95 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Κάποιες εποχές ήταν λίγο καλύτερες και ακόμα μπορούμε λίγο και κινιόμαστε, έτσι. Αλλά τα λεφτά τα έτοιμα κάποια τελειώνουν, έτσι δεν είναι? Ο λογαριασμός των πρόσθετων μέτρων συμπληρώνεται από την αύξηση ζωοθέρμανσης το επόμενο έτος, την εργασιακή εφεδρεία και τα αναδρομικά ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ που κανονικά θα έπρεπε να επιστρέψει από του χρόνου η πολιτεία στους δικαστικούς που παγώνουν επαόριστον. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, το έλλειμμα φέτος ξέφυγε από το 7,8% που ήταν ο στόχος στο 8,5%, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποιεί ότι αν δεν ανταποκριθούν οι φορολογούμενοι στα έκτακτα μέτρα, το έλλειμμα θα φτάσει το 9% του ΑΕΠ. Χειρότερες μέρες μπορώ να πω ότι θα περιμένουμε. Καλύτερες όχι. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε τη νέα αύξηση των αντικειμενικών αξιών, τα νέα τεκμήρια διαβίωσης, την αύξηση των τελών κυκλοφορίας και τις περικοπές των κοινωνικών επιδομάτων.